Και τώρα δίνουμε το λόγο στον σύντροφο Νίκο Αμπατιέλο, γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, 49 χρόνια μετά την ηρωική εξέγερση του Πολυτεχνείου, είμαστε και φέτος εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο, σύμβολο των αγώνων του λαού και της νεολαίας της χώρας μας. Συνεχίζουμε κάθε μέρα στο δρόμο των αγωνιστών που πάλεψαν τότε για ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Στον ίδιο δρόμο που πορευτήκαμε και την περασμένη Τετάρτη, σε μία από τις μεγαλύτερες απεργιακές μάχες των τελευταίων ετών, που νέκρωσε λιμάνια, αεροδρόμια, βιομηχανίες, μέσα μεταφοράς, γραφεία και εργοτάξια, για να δώσει ζωή στους δρόμους των πόλεων που πλημμύρισαν από τα ανθρώπινα ποτάμια της αγωνιστικότητας, της αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης. Εκεί ενώθηκαν χιλιάδες εργαζόμενοι μαζί με εσάς, τους φοιτητές που παλεύετε για παιδεία όπως και πριν 49 χρόνια, δηλαδή για ολοκληρωμένες σπουδές, για πτυχία με αξία, για το Πανεπιστήμιο των Δυνατοτήτων της εποχής μας, που η γνώση θα είναι δικαίωμα και όχι εμπόρευμα, που η φοιτητική μέρημνα, η δωρεάν στέγαση, θα είναι αυτονόητη ανάγκη και όχι περιττό κόστος. Ένα πανεπιστήμιο που δεν επιτρέπει φοιτητές να πέφτουν στο κενό λόγω ελλείψεων σε καθηγητές και συνωστισμού σε ακατάλληλες αίθουσες. Ένα πανεπιστήμιο που απορρίπτει τα πτυχία ΚΑΠΑΜΑ και τα δίδακτρα φωτιά που γενικεύονται μετά από τον πρόσφατα ψηφισμένο νομοπλαίσιο. Ήταν πραγματικά μια ανάσα αυτή η απεργία και η συμμετοχή του λαού και της νεολαίας απέναντι στη σαπίλα αυτού του συστήματος, που όσοι δεν έχουμε γίνει σαν τα μούτρα τους και είμαστε τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία αυτή, νιώθουμε να μας πνίγει κάθε μέρα. Δεν χάνουμε λοιπόν ούτε λεπτό. Συνεχίζουμε για να κλιμακωθεί αυτός ο αγώνας. Την Πέμπτη πρώτα και κύρια, στη μεγάλη αντιπεριαλιστική πορεία με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου, να νιώσουν ξανά την καυτή ανάσα του λαού και της νεολαίας. Να ετοιμαστούμε για νέα αγωνιστική συνέχεια και να τους κάνουμε εμείς τελικά το χειμώνα δύσκολο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, πάρα πολλοί προσπάθησαν εδώ και σχεδόν μισό αιώνα να τελειώσουν με το Πολυτεχνείο και τα μηνύματά του, να τελειώσουν με τον τριήμερο εορτασμό του, την αντιπεριαλιστική πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Έχουν χρησιμοποιήσει πια όλους τους τρόπους για να το πετύχουν αυτό. Το είπαν ξεπερασμένο, το είπαν γιορτή της αστικής δημοκρατίας, το είπαν κομματικό πανηγύρι. Προσπάθησαν να το λερώσουν αξιοποιώντας τη στάση ορισμένων που εξαργύρωσαν τη συμμετοχή τους στον αγώνα για να κάνουν καριέρες στην πλάτη του λαού. Έβγαλαν αφίσες με σβησμένα τα συνθήματα που δεν τους άρεσαν. Προσπάθησαν να το απαγορεύσουν στο όνομα της δημόσιας υγείας. Έβαλαν μέχρι και πριν από μερικά χρόνια γνωστούς αγνώστους να κλειδώσουν τις πύλες του για να μην μπει μέσα ο λαός και η νεολαία. Και τι δεν έκαναν λοιπόν? Κι όμως, σχεδόν 50 χρόνια τρώνε τα μούτρα τους. Για άλλη μια χρονιά φέτος, ο χώρος του Πολυτεχνείου γεμίζει από φοιτητές, από μικρά παιδιά, από μαθητές που έρχονται με τους δασκάλους τους, από παλιούς αγωνιστές, εργαζόμενους με τα σωματεία τους, που καταθέτουν στεφάνια, από απλούς ανθρώπους του μόχθου που κάνουν μια στάση πηγαίνοντας στη δουλειά για να αφήσουν ένα γαρίφαλο σφίγγοντας τη γροθιά του συγκινημένη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Τι είναι αυτό που κάνει το Πολυτεχνείο να ζει, όπως λέμε και στο σύνθημά μας?
Ο κύριος λόγος, κατά τη γνώμη μας, είναι ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου έχει αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον αγώνα για ψωμί, παιδεία, ελευθερία που παραμένει επίκαιρος. Μπορεί η δικτατορική μορφή άσκησης της εξουσίας του κεφαλαίου, χτυπημένη τόσο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, όσο και από τις δραματικές εξελίξεις στην Κύπρο, να παρέδωσε συνενετικά τη σκυτάλη στο αστικό πολιτικό σύστημα, όμως η ίδια η δικτατορία του κεφαλαίου παραμένει στη θέση της. Η στρατιωτική δικτατορία που επιβλήθηκε στις 21 Απρίλη του 1967 ήταν ένα σάπιο, βάρβαρο, διεφθαρμένο καθεστώς βίας, βασανισμών, φυλακών και εξορίας. Ένα καθεστώς που με τη δύναμη των όπλων υπηρέτησε τα συμφέροντα του κεφαλαίου σε μια κρίσιμη περίοδο. Από τη μία, διεύρυνε τα προνόμια και τη στήριξη στα κέρδη των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών και από την άλλη χαντάκωσε το λαϊκό εισόδημα, έβαλε τους λαϊκούς αγώνες στο γύψο. Τότε ήταν η λεγόμενη πετρελαϊκή κρίση που είχε ανεβάσει τις τιμές στα ύψη και ο λαός δυσκολευόταν να τα βγάλει πέρα και να αγοράσει ακόμα και το ψωμί. Σήμερα έχουμε τη λεγόμενη ενεργειακή κρίση. Και τότε και τώρα ο πραγματικός υπαίτιος είναι το καπιταλιστικό σύστημα που και στην κρίση του και στην ανάπτυξή του φορτώνει τα βάρη στους πολλούς για να καλοπερνάνε οι λίγοι. Είναι οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στους διάφορες ληστές του πλούτου των λαών που ξεκινάνε από την καθημερινή εκμετάλλευση εκατομμυρίων και εκατομμυρίων εργαζομένων σε όλο τον κόσμο, από τα κερδοσκοπικά παιχνίδια τους και τους εμπορικούς πολέμους και φτάνουν μέχρι και το κανονικό αιματοκύλισμα. Χωρίς να παραγνωρίζουμε τη σημασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών που έχει κατακτήσει ο λαός μας στο πλαίσιο του σημερινού συστήματος, με σκληρούς, αιματηρούς αγώνες και με τους κομμουνιστές πάντα στην πρώτη γραμμή, όπως και στο Πολυτεχνείο, ας σκεφτούμε ορισμένα πιο πρόσφατα παραδείγματα. Οι αγώνες των φοιτητών παραμένουν ανεπιθύμητοι στο Πανεπιστήμιο Επιχείρηση που έχουν διαμορφώσει κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι νόμοι όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Αυτό έρχεται να θωρακίσει η πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά και η ένταση των ταξικών φραγμών, η ομή κρατική παρέμβαση στη λειτουργία των φοιτητικών συλλόγων με τα ενιαία ψηφοδέλτια και τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Σαν και αυτές που έστησε πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας στους εκπαιδευτικούς, με τη στήριξη των συνδικαλιστών και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, και που τελικά όμως η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών τους γύρισε την πλάτη περήφανα, κάνοντας έτσι ακόμα μία σκληρή ήττα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας. Άλλο παράδειγμα. Την απεργία των εργαζομένων στα μέσα μεταφοράς την προηγούμενη Τετάρτη δεν την έβγαλε παράνομη κάποια χούντα, αλλά η αστική δικαιοσύνη, όπως άλλωστε κάνει 9 στις 10 περιπτώσεις. Και στη μία από τις 10 που δεν το κάνει, όπως με την απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας την ίδια μέρα, το αστικό κράτος και η εργοδοσία γράψανε κυριολεκτικά στα παλιά τους τα παπούτσια τις αποφάσεις των εργαζομένων και προσπάθησαν να σηκώσουν τα αεροπλάνα με απίθανους τρόπους, βάζοντας σε κίνδυνο ακόμα και την ασφάλεια των επιβατών. Συνολικά, ανησυχούν για τις κοινωνικές αντιδράσεις, ανησυχούν για επερχόμενες κοινωνικές εξεγέρσεις, ειδικά μέσα και από την εκδήλωση και την προοπτική εκδήλωση μιας νέας οικονομικής κρίσης, τη στιγμή μάλιστα που είναι ακόμα νοπά τα σημάδια από τις πληγές των προηγούμενων. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλες οι προσπάθειες αναστήλωσης, ειδικά σε οραματικό επίπεδο του καπιταλισμού, αξιοποιώντας την ανάπτυξη της τεχνολογίας, της επιστήμης και των επιτευγμάτων της, και αφού ενδεχομένως αρχικά μπορεί να κερδίζουν τις εντυπώσεις, στο τέλος πάντα καταλήγουν τουλάχιστον στο να δημιουργούν προβληματισμό. Και είναι λογικός ο προβληματισμός, όταν όλες αυτές οι εξελίξεις δεν μεταφράζονται σε καθημερινή βελτίωση των όρων ζωής, αμοιβής, δουλειάς της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού, με μείωση του εργάσιμου χρόνου. Αλλά τελικά αυτό που βλέπουμε είναι να διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στο τι παράγεται και τι απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι που το παράγουν και τις σύγχρονες ανάγκες που αναπτύσσονται. Εδώ επιστρατεύεται ο αντικομμουνισμός, που για να θυμηθούμε ήταν και η επίσημη ιδεολογία της Χούντας, όπως ήταν βέβαια και του αστικού κράτους και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα
πολύ πιο επεξεργασμένο σε σχέση με τότε, είναι επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προωθείται από τις αστικές κυβερνήσεις το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. Διοργανώνονται δήθεν εκπαιδευτικά σεμινάρια, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές παραγωγές, εκδηλώσεις. Περνάνε εμετικά ψηφίσματα στο Ευρωκοινοβούλιο και αλλού. Ξυλώνουν μνημεία που θυμίζουν στους λαούς τι προσέφερε ο σοσιαλισμός κατά τον προηγούμενο αιώνα. Όλα αυτά τα μέτρα που παίρνουν, τα εκατομμύρια ευρώ που δαπανούν σε τέτοιες καμπάνιες, δεν δείχνουν την ιδεολογική τους υπεροχή, αλλά την αδυναμία τους. Φίλες και φίλοι, το καθεστώς της δικτατορίας των συνταγματαρχών από την πρώτη μέρα είδε στο πρόσωπο του ΚΚΕ τον πιο μισητό εχθρό του. Βασάνισε, δολοφόνησε, φυλάκισε, έστειλε εξορία τους κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές. Άλλωστε, η επίσημη αλλά ανυπόστατη δικαιολογία των αξιωματικών που ηγήθηκαν του πραξικοπήματος ήταν ότι έβγαλα τα τάγκ στους δρόμους για να αποτρέψουν δήθεν τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Σχεδόν 6.000 κομμουνιστές και άλλοι αγωνιστές πιάστηκαν τις πρώτες μέρες του πραξικοπήματος. Και είμαστε πραγματικά πάρα πολύ περήφανοι για την αλήγιστη στάση των συντρόφων μας στα ξερονίσια, στις φυλακές, στα μπουντρούμια της ασφάλειας. Για τη δράση τους μέσα στην παρανομία για να μπορεί να οργανωθεί η λαϊκή αντίσταση. Μερικοί από αυτούς τους συντρόφους έχουμε την τιμή να είναι σήμερα εδώ μαζί μας, ανάμεσά μας. Τους φύγουμε θερμά το χέρι. Άλλωστε, αναγνωρίζουμε εμείς και όλος ο ελληνικός λαός ότι αυτή του συστάση από τα πρώτα μαύρα χρόνια ήταν η πρώτη πράξη της αντιδικτατορικής πάλης που σταδιακά γιγαντώθηκε, επεκτάθηκε και κορυφώθηκε στη νομική το Φλεβάρι του 1973 και αργότερα εδώ στο Πολυτεχνείο το Νοέμβρη του ίδιου χρόνου. Είμαστε περήφανοι που η οργάνωσή μας, η ΚΝΕ, ιδρύθηκε μέσα σε αυτά τα μαύρα και δύσκολα χρόνια το Σεπτέμβριο του 1968 και έδωσε πνοή και ορμή στους αγώνες της νέας γενιάς. Και σήμερα οι διώξεις τελεχών του ΚΚΕ, ακόμα και μελών της Κεντρικής Επιτροπής, επειδή πρωτοστατούν στους αγώνες ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον υπεριαλιστικό πόλεμο, ενάντια στους πληστηριασμούς κατοικιών, σπιτιών, των φτωχών ανθρώπων για την υπεράσπιση του δικαιώματος του λαού στη δημόσια υγεία και σε πολλά άλλα, δείχνουν ότι ποτέ το σύστημα δεν απέκτησε την περιβόητη ανοχή που λένε απέναντι στην άλλη άποψη και κυρίως απέναντι στην αμφισβήτηση των βασικών του επιλογών, πόσο μάλλον αύριο απέναντι στην αμφισβήτηση της ίδιας του της ύπαρξης. Σε παλιότερο τεύχος του οδηγητή, τον Ιούνιο του 2018, μπορείτε να δείτε ορισμένα ιστορικά ντοκουμέντα, τα ίδια τα απόρριτα έγγραφα της ασφάλειας, που αποτυπώνουν πώς οι μηχανισμοί του αστικού κράτους παρακολουθούσαν τη δράση της ΚΝΕ την περίοδο της δικτατορίας. Σε ένα από αυτά γίνεται ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τρίτης Συνόδου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, συνόδου που πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την εξέγερση του Πολυτεχνείου του 1973 και εφιστάται, έλεγε, η προσοχή ώστε αυτές να μην υλοποιηθούν. Μήπως σήμερα, σε συνθήκες αστικής δημοκρατίας, έπαψαν οι μυστικές υπηρεσίες και άλλοι μηχανισμοί να παρακολουθούν με πολύ πιο σύγχρονα μέσα πια από ότι ο ασφαλίτης με την καμπαρντίνα όποιον εκείνοι θέλουν με την επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας? Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών απαντάνε από μόνες τους. Κάποιοι βέβαια, που έχουν κάνει επάγγελμα το να βγάζουν λάδι το σύστημα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλο το νομοθετικό πλαίσιο που και οι ίδιοι έχουν ψηφίσει, λένε ότι αυτά τα έκανε μόνο η Χούντα τότε και ο Μητσοτάκης σήμερα. Δυστυχώς για αυτούς και μνήμη έχουμε και υπολογιστή με Google Search έχουμε και μπορούμε να βρούμε δεκάδες, εκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις αντίστοιχες και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και ο καθένας σας αναρωτηθεί,
γιατί όλοι τους έχουν καταπιεί κυριολεκτικά τη γλώσσα τους σχετικά με τις παρακολουθήσεις στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ που ξεκίνησαν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2016 και συνεχίστηκαν με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Προφανή, λέμε, τα συμπεράσματα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το Πολυτεχνείο ζει και αυτό ισχύει πολλαπλά φέτος που βρίσκεται σε εξέλιξη υπεριαλιστική σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσία στην Ευρώπη, στο έδαφος της Ουκρανίας, με μεγάλους κινδύνους επέκτασης και κλιμάκωσης. Στους 9 μήνες που έχουν περάσει από τις 24 Φλεβάρι, έχουν εγκρεμιστεί όλες οι γραφικότητες που ακούγαμε για χρόνια, ότι μας λέγανε οι πόλεμοι έτσι όπως τους ξέραμε, δεν υπάρχουν πια, έχουν τελειώσει, ότι πλέον όλα γίνονται ηλεκτρονικά, με το πάτημα κουμπιών και με ελάχιστες ανθρώπινες απώλειες, ή πως ό,τι και να γίνει τελικά θα διαρκέσει μόνο λίγες μέρες. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ σκληρή. Εδώ και 9 μήνες οι λαοί της Ουκρανίας και της Ρωσίας ματώνουν για τα συμφέροντα των λίγων, των αστικών τους τάξεων και των υπεριαλιστικών συμμαχιών τους. Το σύνθημα, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας στη σφαγή, για να κλείσουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, για να μην αξιοποιείται το ελληνικό έδαφος, τα λιμάνια, οι θάλασσες, ο αέρας μας, για να συνεχίζεται και να τροφοδοτείται αυτό το μακελιό. Για να μην γίνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια και η επιστήμη εργαλείο παραγωγής έξυπνων όπλων και βρώμικης νατοϊκής προπαγάνδας. Και τελικά σήμερα μπορούμε να πούμε ότι δεν πέρασε το σχέδιό τους να πείσουν το λαό και την νεολαία ότι με την εμπλοκή της χώρας μας παίρνουμε θέση στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Το δείχνουν αυτό μέχρι και οι δικές τους μετρήσεις της κοινής γνώμης. Το ΚΚΕ εξέφρασε το αίσθημα της πλειοψηφίας του λαού μας με τη στάση του να απέχει από τη φιέστα που έστησαν τα άλλα κόμματα στη Βουλή με ομιλητή το Ζελένσκι και τους Ναζί του τάγματος Αζόφ, τότε που οι της Νέας Δημοκρατίας χειροκροτούσαν όρθιοι και οι του ΣΥΡΙΖΑ καθιστήκαν ανάμεσα από τα πόδια τους. Και πριν λίγες εβδομάδες ψήφισαν μαζί την παράδοση των ναυπηγείων Ελευσίνα στην Αμερικάνικη Όνεξ για να τα αξιοποιεί όπως και αυτά τη ΣΥΡΟΥ που πήρε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τις ανάγκες του έκτου στόλου. Ναι, αυτού του έκτου στόλου τον είπα που οι φοιτητές στο Πολυτεχνείο μάτωσαν απαιτώντας να ξεκουμπιστεί από τότε από τη Μεσόγειο. Πάλι, μαζί και με το ΠΑΣΟΚ, υπερψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο ψήφισμα που καλεί τις κυβερνήσεις να αυξήσουν την αποστολή εξοπλισμού στο καθεστώς Ζελένσκι, ξεχνώντας, πρόσχερα λένε, τους τσακωμούς για το αν πρέπει να στείλουμε τώρα πυράβλους ή σταφίδες. Τα συνθήματα, λοιπόν, έξω είπα, έξω τον ΝΑΤΟ που αναβιώσαμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο με την κόκκινη μπογιά μας στην πύλη της Πατησίων, ακτινοβολούν ακόμη περισσότερο. Πιστεύουμε, είμαστε σίγουροι, ότι θα είμαστε ακόμα περισσότεροι αυτοί που θα πορευτούμε μαχητικά μεθαύριο προς το λαομίσιτο σύμβολο του αμερικάνικου υπεριαλισμού, την πρεσβεία των ΗΠΑ. Αυτό που εκτιλήσεται μπροστά στα μάτια μας, σε ολόκληρο τον πλανήτη όμως, δεν περιορίζεται στη σύγκρουση στην Ουκρανία. Είναι επί της ουσίας η σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας και των συμμάχων τους για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια υπεριαλιστική πυραμίδα. Και η ιστορία δείχνει ότι τέτοιοι ανταγωνισμοί, τέτοιες ανακατατάξεις, ποτέ δεν γίνονται ανέμακτα. Κανένας υπεριαλιστής που κινδύνευσε να χάσει το προβάδισμά του δεν είπε στον ανταγωνιστή του «Ορίστε, περάστε, είστε καλύτερος, τώρα είναι η δική σας σειρά». Δείχνει επίσης πως όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, κανένας λαός δεν μένει ανεπηρέαστος και δεν υπάρχει καμία πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, καμία έξυπνη διπλωματική κίνηση που να μπορεί να το εξασφαλίσει αυτό. Εδώ εντάσσεται και η κλιμάκωση που παρακολουθούμε στα ελληνοτουρκικά και πάει μαζί με τα παζάρια για έναν συμβιβασμό με νατοϊκή βούλα που θα παραδώσει στους πετρελαιάδες και άλλους καπιταλιστές τον πλούτο των δύο λαών.
Σίγουρα όμως λέμε, κάθε νέος και νέα μπορεί σήμερα να καταλάβει πολύ καλύτερα αυτό που χρόνια το ΚΚΕ και η ΚΝΕ λέμε. Η περιβόητη ισχυρή σύμμαχη, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι απλώς δεν μας εξασφαλίζουν, αλλά είναι ακριβώς η πολιτική αυτή ταύτισης με τους σχεδιασμούς τους, που ακολουθεί η ελληνική αστική τάξη για τα δικά της συμφέροντα, που δημιουργεί τους μεγάλους για το λαό μας κινδύνους. Θέλουμε και από αυτό το βήμα να καταδικάσουμε την απαράδεκτη δίωξη στρατευμένου νέου στη Ρόδο, ο οποίος με θάρρος εξέφρασε, όπως και έχει κάθε δικαίωμα, τη φιλιρηνική του άποψη ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο. Απαιτούμε να σταματήσει η δίωξη εδώ και τώρα, καθώς και να του εξασφαλιστούν όλα τα δικαιώματα που έχει για την υπεράσπισή του. Φίλες και φίλοι, οι τεράστιες κινητοποιήσεις, οι μεγάλες απεργίες σε όλη την Ευρώπη, από τα τρένα του Λονδίνου μέχρι και τα λιμάνια της Γερμανίας, τέτοιες που είχαμε δεκαετίες να δούμε, δείχνουν ποια είναι πραγματικά η δύναμη των εργαζομένων, ποια είναι η δύναμη του λαϊκού παράγοντα. Οι κυβερνήσεις που ανεβοκατεβαίνουν και δεν μπορούν να σταθούν σε αρκετές χώρες, δείχνουν ότι ο αντίπαλος δεν είναι άτρωτος. Ίσα-ίσα αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα σε αυτή τη νέα φάση που έχουμε μπει διεθνώς. Στη χώρα μας συνήθως ακούγαμε το επιχείρημα «Τι θέλετε και κάνετε απεργίες και αγώνες, δεν βλέπετε ότι αυτές οι μορφές πάλι στο εξωτερικό έχουν εγκαταληφθεί, έχουν βρει πιο σύγχρονες». Τώρα πρόσφατα ακούσαμε και το αντίθετο. Γιατί σε όλες τις χώρες γίνονται απεργίες και στην Ελλάδα δεν κουνιέται φύλλο? Δεν έχουν πραγματικά το Θεό τους. Φυσικά αυτό δεν ίσχυε ούτε και πριν τις 9 του Νοέμβρη, αφού έχουν αναπτυχθεί πολύ μεγάλοι, σημαντικοί αγώνες στη χώρα μας τα τελευταία 2,5 χρόνια, αλλά σίγουρα δεν μπορεί πια να το πει κανένας μετά τη μεγάλη απεργιακή μάχη στις 9 του Νοέμβρη. Το σίγουρο είναι πως όταν το σύστημα τραβάει ζόρια, έχουμε να ακούσουμε, έχουμε να δούμε πολλά, αρκετά από τα οποία θα προσφέρουν και άφθονο γέλιο. Τώρα φαίνεται ότι επιστρατεύουν μέχρι και μνήμες γνωστών γυρολόγων της πολιτικής, για να μιλήσουν για το φύλλο νούμερο 8 της πασπουδαστικής, της τότε εφημερίδας της αντιδικτατορικής ΕΦΕΕ. Εδώ, οι 35άριδες θα πούνε από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Και οι νεότεροι, μάλλον δεν ξέρουν καν για τι πράγμα μιλάμε. Αφού ο μύθος ότι η ΚΝΕ δήθεν θεωρούσε προβοκάτορες τους φοιτητές που αγωνίστηκαν στο Πολυτεχνείο, δηλαδή ανάμεσά τους και τα ίδια τα μέλη, τα στελέχη της ΚΝΕ που πρωτοστάτησαν, έχει γελιοποιηθεί τόσες φορές στο παρελθόν που το είχαν αποσύρει για χρόνια. Το Νοέμβριο του 1973, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μίλησε ο λαός, όπως λέει και το σύνθημά μας. Βγήκε στο προσκήνιο, σήκωσε το αγωνιστικό του ανάστημα ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών, στα εγχώρια και ξένα στηρίγματά της, στο ΝΑΤΟ και τη ΗΠΑ. Τότε κάποιοι έλεγαν η χούντα είναι πανίσχυρη, ενώ άλλοι συμβούλευαν το λαό και την νεολαία να περιμένουν την παρέμβαση άλλων αστικών κρατών ή ακόμα και την αλλαγή εκ των έσω. Τους έλεγαν και τότε, και θυμηθείτε το αυτό, να εναποθέσουν τις ελπίδες τους σε κάποιες εκλογές, ακόμα και αν αυτές τις εκλογές τις έστεινε η ίδια η Χούντα. Η ιστορία όμως τους διέψευσε. Ο λαός, με τους αγώνες, με τις θυσίες του, απέδειξε ότι η δύναμη είναι στην οργάνωση. Η νεολαία ότι η δύναμη είναι στην οργάνωση και στη συμπόρευση με το εργατικό κίνημα. Αυτά τρόμαξαν τη Χούντα. Αυτά τρομάζουν πάντα τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, όσους θέλουν το λαό και τη νεολαία μόνιμα στην αναμονή και όχι πρωταγωνιστές στην πάλη για τη ζωή που έχουν ανάγκη. Όπως δεν περίμενε τότε ο λαός και η νεολαία για να βγει στο προσκήνιο, όπως δεν περιμέναμε μέσα στην πανδημία να μας δώσει το OK καμία κυβέρνηση και καμία επιτροπή ειδικών για να τιμήσουμε τον ξεσηκωμό τους κόντρα στις δυνάμεις καταστολής και τις άβρες τους. Έτσι δεν πρέπει και τώρα να περιμένουμε κανένα σωτήρα να μας λύσει τα προβλήματα. Άλλωστε,
Το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης, όποια και αν είναι αυτή, είναι δεδομένο. Και αυτό το συνθέτουν τα μεγάλα ζητήματα και προτεραιότητες του κεφαλαίου. Σε όλα αυτά δηλαδή που η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και το ΜΕΡΑ25 και η Ελληνική Λύση συμπλέουν παρά τις υπαρκτές διαφορές τους. Είναι μύθος το δίκαιο Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόκειται για το μνημόνιο των μνημονίων και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ να έχουν ψηφίσει μαζί όλα τα προαπαιτούμενα για αυτό. Είναι μύθος η δίκαιη πράσινη μετάβαση. Όλοι τους προσκυνάνε τις αποφάσεις που μας έφτασαν στη σημερινή ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε κατά 50% η παραγωγή στο λιγνίτη και στον ίδιο δρόμο συνέχισε και η Νέα Δημοκρατία. Εδώ και τώρα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας μας χωρίς τις δεσμεύσεις του χρηματιστηρίου ρήπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μύθος επίσης ότι η κρατική ΔΕΗ στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας μπορεί να παίξει φιλολαϊκό ρόλο. Πάλι θα δουλεύει για τα κέρδη των μετόχων της, ακόμα και αν αυτός είναι κατά πλειοψηφία το κράτος. Θα πουλάει πανάκριβο το ρεύμα στο λαό και θα κάνει διακοπές ρεύματος στις φτωχές οικογένειες. Βλέπουμε άλλωστε πόσο πολύ έχουν επωφεληθεί οι λαοί από τις περιβόητες κρατικοποιήσεις σε Γαλλία και Γερμανία. Και ας μη μας πουλάει φύκια ο ΣΥΡΙΖΑ με τις κρατικοποιήσεις, όταν είναι αυτός που παραχώρησε το 17% της ΔΕΗ στους ιδιώτες και τώρα γκρινιάζει που για άλλους λόγους βεβαίως ακυρώθηκε η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, γιατί λέει ότι έτσι εκτίθεται το επενδυτικό προφίλ της χώρας ως τέτοιος προορισμός. Είναι μύθος το δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο για την καταστολή, τις παρακολουθήσεις και τις υποκλοπές. Μαζί έχουν ψηφίσει και εφαρμόσει όλους τους σχετικούς νόμους και η απέτηση του λαού πρέπει να είναι να καταργηθεί εδώ και τώρα. Είναι μύθος το φιλιρινικό ΝΑΤΟ και οι φιλιρινικές αμερικανονατοϊκές βάσεις. Αλήθεια, με αυτά τα αιτήματα θα πορευτούν ορισμένοι την Πέμπτη μέχρι την πρεσβεία ή μήπως θα στρίψουν πάλι στο Χίλτον, μην τυχόν και τους πάρει κανένα μάτι. Εδώ και τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας για να κλείσουν οι βάσεις, να γυρίσουν όλες οι ελληνικές δυνάμεις από το εξωτερικό, να πάψουμε να στέλνουμε εξοπλισμό στην Ουκρανία, τη Σαουδική Αραβία και αλλού, να βγει η χώρα από τη στρούγκα του ΝΑΤΟ. Φίλες και φίλοι, για όλα τα παραπάνω δίκαια αιτήματα, εγγύηση αποτελεί μόνο ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Αυτό έδειξαν οι αγώνες όλου του προηγούμενου διαστήματος σε μια σειρά χώρους δουλειάς, κλάδους, στην Κόσκο, στην eFood, στη Λάρκο, στους οικοδόμους, στα ναυπηγεία, στα λοιπάσματα και αλλού. Ο αγώνας ενάντια στην είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Αυτά όλα έδειξαν τι μπορούν να καταφέρουν οι εργαζόμενοι, η νεολαία, όταν γυρνάνε την πλάτη σε επίδοξους σωτήρες στην αναμονή της κυβερνητικής εναλλαγής και όταν πιστέψουν στη δύναμή τους και στηριχτούν στο δικό τους αγώνα που αυτή την προσπάθεια δίνει με όλες τις δυνάμεις το ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Ας σκεφτούμε τι θα μπορούσε να γίνει αν ήταν πολλά περισσότερα αυτά τα παραδείγματα, αν πολλαπλασιάζονταν οι αιστείες αντίστασης και αγώνα, αν μεγάλωνε η συμμετοχή των εργαζομένων στα συνδικάτα, σε άλλους μαζικούς φορείς, στους φοιτητικούς συλλόγους, στις μαζικές τους διεργασίες, αν δυνάμωνε η κοινωνική συμμαχία εργατών, αυτοαπασχολούμενων, αγροτών, αν συγκροτούνταν ένα μεγάλο ρωμαλαίο λαϊκό κίνημα που θα ανοίγει το δρόμο για διέξοδο προς όφελος του λαού. Σε αυτή την προσπάθεια το ΚΚΕ, ξαναλέμε, θα δώσει όλες του τις δυνάμεις, γιατί είναι το μόνο κόμμα που δεν έχει καμία δέσμευση στο κεφάλαιο, στους επιχειρηματικούς ομίλους, στις υπεριαλιστικές ενώσεις, που δίνει τη μάχη για να σηκώσει ο λαός κεφάλι, που στηρίζει χωρίς καμία ταλάντευση τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες. Γι' αυτό δεν τα διπλώνει μπροστά σε οποιαδήποτε δυσκολία. Προσπάθεια περιορισμού, καταστολής, έχει μεγάλη ιστορική πείρα για αυτά και δεν χάνει ποτέ τον προσανατολισμό του στην οργάνωση της εργατικής λαϊκής διεκδίκησης.
Το ΚΚΕ μπορεί να ηγηθεί της λαϊκής αντεπίθεσης γιατί έχει πρόγραμμα που εκφράζει τα συμφέροντα των εργαζομένων. Ο αγώνας που δίνουμε και θα δώσουμε είναι αγώνας που θα αξιοποιεί κάθε δυσκολία, κάθε ρογμή στο αστικό πολιτικό σύστημα με σκοπό να περνάει ο λαός μας σε καλύτερες θέσεις. Αυτή η πάλη που στοχεύει τον πραγματικό αντίπαλο, τη δικτατορία του κεφαλαίου, μπορεί να βαθύνει ακόμα περισσότερο αυτές τις ρογμές, να ανοίξει το δρόμο της ριζικής επαναστατικής ανατροπής. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της ΟΚΝΕ. Από τον Νοέμβρη του 1922, που ιδρύθηκε η Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαίων Ελλάδας, γαλούχησε χιλιάδες νέους με τα ιδανικά του σοσιαλισμού. Από τα σπλάχνα της βγήκαν αμέτρητοι νέοι κομμουνιστές, όπου σε εποχές τρομερά δύσκολες τροφοδότησαν τον αγώνα του λαού μας με αυταπάρνηση και ηρωισμό. Πάντα σε τέτοιες επετείους στεκόμαστε με δέος και θαυμασμό απέναντι στους χιλιάδες συντρόφους μας που έδωσαν αξία στα πιο όμορφα χρόνια τους, παλεύοντας για μια κοινωνία απαλλαγμένη από την αδικία και την εκμετάλλευση. Αισθανόμαστε περήφανοι που μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, τα όνειρα, με ανθρώπους που έδωσαν και τη ζωή τους για να τα υλοποιήσουν και να τα κάνουν πραγματικότητα. Άλλωστε, δεν υπάρχει στιγμή στην ένδοξη ιστορία του κόμματός μας που η κομμουνιστική νεολαία δεν έπαιξε καθοριστικό ρόλο με την νεανική ορμή της. Αγωνιζόμενοι σε όλες τις συνθήκες και ανεβάζοντας την ικανότητά της να ανταποκριθεί σε κάθε καμπή της ταξικής πάλης. Από αυτόν τον κανόνα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση και η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Στα ηρωικά χνάρια των πρωτοπόρων του λαών μας όλης της ιστορίας βάδισαν και οι φοιτητές εκείνο τον Νοέμβρη πριν 49 χρόνια. Και στις σημερινές συνθήκες είναι σημαντικό να ανάβει παντού η φλόγα του δίκαιου και η ισχυροποίηση της ΚΝΕ. Έτσι κερδίζουμε και μάχες που μπορεί πριν από λίγα χρόνια να φαινόντουσαν ακατόρθωτες, όπως για παράδειγμα η μεγάλη νίκη της Πασπουδαστικής στις φετινές φοιτητικές εκλογές, που πλέον είναι πρώτη δύναμη πανελλαδικά. Με την κομμουνιστική νεολαία, λοιπόν, στην προμετωπίδα του αγώνα μπορούμε να γράψουμε λαμπρές σελίδες ιστορίας. Σε αυτό καλούμε κάθε νέο και νέα να κάνει το βήμα να ενταχθεί στις γραμμές της ΚΝΕ και του οργανωμένου συλλογικού αγώνα, να γίνει, όπως λέμε, μέρος της ιστορίας. Να συμπορευτεί με χιλιάδες νέους που μοιράζονται τα ίδια όνειρα για μια κοινωνία δίκαιη, χωρίς εκμετάλλευση, για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Να γίνουν πρωτοπόροι στη μάχη για την ανατροπή των εκμεταλλευτών μας και να βάλουν το σπόρο που θα φυτρώσει τον νέο κόσμο του φωτεινού μέλλοντος που θα γεννήσουν οι αγώνες μας. Αυτό σημαίνει σήμερα να είσαι μέλος της ΚΝΕ και γι' αυτό είμαστε πολύ περήφανοι. Η ιστορία μας όλη δείχνει αυτό το σκοπό. Κάποιοι λίγοι νέοι στα πρώτα χρόνια της Χούντας, πολλοί από τους φοιτητές που πήραν μέρος στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, δεκάδες χιλιάδες μετά την πτώση της, έκαναν την επιλογή να μπουν στον αγώνα, να γίνουν μέλη της ΚΝΕ μέχρι τις μέρες μας. Σήμερα βαδίζουμε στο 13ο συνέδριό μας, περήφανοι για την ιστορία μας, για την ηρωική διαδρομή μας, πιο μαζική, πιο ικανή οργάνωση να ανταπεξέλθουμε στις μεγάλες απαιτήσεις που έχουν οι μάχες μπροστά μας στην κρίσιμη δεκαετία που έχουμε μπει. Σας καλούμε να δώσουμε αυτές τις μάχες μαζί, να γίνει παντού πράξη το σύνθημα του συνεδρίου μας, να κάνουμε τα σκοτάδια φως, με ΚΝΕ δυνατή παντού.